στον Άγιο Αθανάσιο, στο κέντρο της πόλης. Έκανε πύρινα κηρύγματα κατά του εμβολίου και αυτά του κόστησαν το πίμνιο της ενορίας του. Η Ραλιό Λεπίδου έχει το ρεπορτάζ. Έτσι ακριβώς, Κάτια, ο Πάτερ Αντώνιος, τις ιδιαίτερες αντιλήψεις που έχει γενικότερα για την κοινωνία, λίγο πολύ τις γνωρίζουμε. Πρόκειται για έναν μορφωμένο άνθρωπο που ήρθε από την Αμερική, γιατρός στο επάγγελμα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που ήθελε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν να προστατεύσει τον ιερό μανδύα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και πολλές φορές τα κηρύγματά του άφηνε να εννοηθεί ότι είναι ενάντια του εμβολιασμού. Μάλιστα, κάτι να σου πω ότι ήταν από τους λίγους ιερείς που έκανε ανάσταση στις 12 η ώρα φέτος, ενώ η οδηγία ήταν 9 η ώρα να ξεκινήσει και 10 να έχουν τελειώσει αυτές οι λειτουργίες. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή δεν θα λειτουργήσει, γιατί αποφασίστηκε από τη Μετρόπολη Θεσσαλονίκης να απομακρυνθεί. Ωστόσο, έχει αρκετούς δεκάδες πιστούς δίπλα του. Χθες, όταν γινόταν η συνέλευση στη Μητρόπολη για το τι θα γίνει με την τύχη του, είχαν συγκεντρωθεί όλοι έξω από την εκκλησία και περίμεναν. Το θέμα είναι ότι σήμερα από το πρωί εδώ ο Άγιος Αθανάσιος στην οδό Εγνατία που βρισκόμαστε, η εκκλησία είναι κλειστή και άγνωστο το ποιος ιερέας θα έρθει για να λειτουργήσει κάτι. Φαντάζομαι θα αντικατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραλιό.